Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούργιο επεισόδιο από τα Αλόνια στη Σαλόνια, νούμερο 23. Στο σημερινό επεισόδιο, έχοντας σας ρωτήσει την προηγούμενη φορά με ποιους θέλετε να δούμε σε αυτό το επεισόδιο, μου απαντήσατε περισσότεροι το εκτός έδρας με την Steaua μέσα στη Ρουμανία και το μάτς με τον Ολυμπιακό. Πολύ λίγοι, ένας νομίζω ψήφισε το εντός με τη Steaua και δύο άτομα το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Οπότε τα έπαιξα μόνος μου αυτά τα ματσάκια για να προχωρήσουμε και να δούμε σήμερα το τελευταίο αγώνα των ομίλων του Conference και φυσικά το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει 10 αγώνες μαζί με εμάς στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα, αρκετούς λίγους, όπως και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έχει 10 αγώνες και λογικά κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο ανταγωνιστής μας για το πρωτάθλημα έτσι όπως έχει πάει το πράγμα. Τα έχουμε πάει εξαιρετικά, έχουμε 9 νίκες, 1 ισοπαλία, αλλά αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια που θα σας δείξω τι έκανα μόνος μου. Αλλά πριν περάσουμε στο βίντεο έτσι, στο δυνατό όγκο του βίντεο, θα σας παρακαλέσω τώρα όσοι έχετε φτάσει εδώ να κάνετε ένα like παιδιά στο βίντεο αν σας αρέσει, και αν γενικά σας αρέσει παιδιά η δουλειά που βγάζω και η σειρά συγκεκριμένα, κάντε ένα like σε κάθε βίντεο γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε το χορηγό μας, enepa.com, για να αγοράσεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια πάρα πολύ φθηνά. Τσέκαρε κάτω στην περιγραφή το καινούριο ανανεωμένο site του Enepa, το οποίο υποστηρίζει ελληνικά πλέον, οπότε μπορείς να ενημερωθείς στη μητρική σου γλώσσα, αν είναι τα ελληνικά, για οτιδήποτε παίζει εκεί μέσα. Οι προσφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες, η έκπτωση είναι πάρα πολύ μεγάλη και αν βάλεις και το κωδικό Alex Morak πριν το checkout, παίρνεις 3% έξτρα έκπτωση, η οποία προστίθεται στη συνολική που σου παρέχει το Enepa. Οπότε, πάμε να δούμε το βιντεάκι τους. Μην ξεχνάς ότι μπορείς να αγοράσεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια εκεί πέρα και επιστρέφουμε για να δούμε τι έκανα στα μάτς που έπαιξα μόνος μου. Στο προηγούμενο επεισόδιο το είχαμε αφήσει εδώ πέρα με τη Λοζάνη που κερδίσαμε 3-1 και στη συνέχεια έπαιξαμε τον Αστέρα Τρίπολη, το κερδίσαμε 4-0, όπως θα δείτε εδώ πέρα με γκολ του Βρουσάη στο 29, του Πέρες στο 39, 2-0, στο 42 ο Βρουσάη έβαλε το δεύτερο του γκολ και στο 67 ο Ροντρίγκο Φερνάντες έκανε το 4-0. Στη συνέχεια υποδεχτήκαμε τον ΠΑΟΚ, όπως θα δείτε και εδώ πέρα, μέσα στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, μέσα στην Καλαμάτα, όπου προηγηθήκαμε στο 29 1-0, στο 43 κατάφερε ο ΠΑΟΚ και μας σοφάρισε με τον Γκάμπριελ Νέβες και στη συνέχεια στο 74 ο ΠΑΟΚ κέρδισε ένα πέναλτι με τον Ντάγκλας Αουγκούστο, το οποίο το εκτέλεσε ο Ντάγκλας Αουγκούστο, σκόραρε, έκανε το 1-2 ανατροπή για την ομάδα του ΠΑΟΚ και κάπου εκεί πέρα αρχίζω και άρχισαν και με έζωναν τα φίδια. Έλεγα ρε παιδί μου, τώρα θα χαθεί το αίτητο, θα κάνουμε την προετοιμασίτα, οκ, θα πρέπει να το πάρουμε πιο ψύχρεμα. Αλλά με τον ίδιο τρόπο, με πέναλτι, αυτή τη φορά από τον Ντίμιταρ Μητρόφσκι, καταφέραμε και σοφαρίσαμε 2-2 και έτσι σώσαμε το βαθμό της οπαλίας. Από το 77 μέχρι και το τέλος δεν έγινε τίποτα, δεν έδειξε κάποια φάση, οπότε είναι δίκιο το 2-2, όχι βάσει των αριθμών που βλέπουμε εδώ κάτω. Προφανώς, πάνω από το κεφάλι μου εδώ πέρα, αλλά ήταν δίκιο έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς. Στη συνέχεια παίξαμε με τον Άρη, πάλι εντός έδρας, κερδίσαμε 5-2 σε ένα πολύ δύσκολο μάτς, παρότι το σκορ δεν το δείχνει αυτό, διότι στο 8 προηγηθήκαμε, στο 10 κάναμε το 2-0, στο 26 μας έκανε το 2-1, 3-1 ο Μάριος ο Βρουσάη στο 30, στο 54 3-2 ο Μιλουτίνοβιτς, ο οποίος είναι ένα ριτζενάκι αν δεν κάνω λάθος και είναι εξαιρετικότατος. Παιδιά, ο συγκεκριμένος, δεν ξέρω που τον ανακάλυψε ο Άρης. Πολύ καλή μεταγραφή. Μήπως τον δούμε το καλοκαιράκι αυτόν. Στη συνέχεια, στο 56, άμεση απάντηση μετά το 3-2. Κάναμε το 4-2 και 5-2 ο Ζωάο Ολιβέιρα. Το τελικό αποτέλεσμα. Μας πίεσε αρκετά ο Άρης. Κάναμε αρκετά λάθη στην άμυνα και έτσι δεχτήκαμε τα 2 γκολ. Στη συνέχεια, υποδεχτήκαμε για πέμπτο συνεχόμενο εντός έδρας μάτς. Για περίπου ένα μήνα, 1,5 παίζαμε όλα εντός έδρας. Στο γήπεδο της Παναχαϊκής όμως, όχι στο δικό μας γήπεδο, την Steaua, όπου την κερδίσαμε 6-0, ήμασταν εξαιρετικότατοι. Με γκολ του Γιατρούδη στο 36, στο 50 ο Μάρκοβιτς, στο 57 ξανά ο Μάρκοβιτς, στο 84 ο Βρουσάη, στο 90 ο Ντεκαπεντρί και στο 93 ο Λίρατζης διαμόρφωσαν το συνολικό 6-0, όπου μας έδωσε και την πρόκριση συγκεκριμένη νίκη στην επόμενη φάση του Conference. Στη συνέχεια, παίξαμε με τον Ατρόμητο μέσα στο Περιστέρι και κερδίσαμε, όπως δείχνει και το τελικό αποτέλεσμα, δύσκολα 1-2
Το 30 προηγηθήκαμε με το 15-3. Στο 66 ο Γκίρκα για την ομάδα του Αντρομήτου, όπως βλέπετε εδώ πέρα δεξιά, έκανε το 1-1 και χρειαστήκαμε το Μάρκοβιτς με μια εξαιρετική ενέργεια στο 86 να κάνει το 1-2. Συγκεκριμένα, σούταρε, ο τερματοφύλακας απέκρουσε, η μπάλα πήγε στα πλάγια και σχεδόν από την ίδια ευθεία έβαλε πολύ φάλτσο στην μπάλα, έτσι ώστε να τη σπρώξει στα δίχτυα περίπου από τη γραμμή του out, δίπλα από το δοκάρι. Στον πρώτο τελευταίο αγώνα που παίξαμε για το conference, μέσα στη Λοζάνη, στο Stade de la Tuilerie, κερδίσαμε 0-2 με τον Ισίντορ να σκοράρει από πέναλτι στο 35 και τον Ματσίμα να διπλασιάζει τα τέρματά μας στο 69. Και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον Ολυμπιακό στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας για αυτό το ντέρμπι για τη Super League. Ο οποίος Ολυμπιακός βρίσκεται στην 5η θέση, μην το κρατάτε αυτό, δεν είναι ακριβώς 5ος γιατί έχει μείον 5 αγώνες μαζί με εμάς. Έχει δώσει 10 αγώνες συνολικά μέχρι τώρα, πάρα πολύ λίγοι. Μετά το Μουντιάλ το χειμερινό, το οποίο θα διακόψει τώρα τη σεζόν στη μέση, θα την κόψει στη μέση, θα δίνουμε πολλά μάτς κάθε Σάββατο-Τετάρτη. Σάββατο-Τετάρτη θα παίζουμε συνέχεια. Και φυσικά να δούμε και τη Στεάουα στο Αρένα Νασιονάλα. Πολύ ωραίο γήπεδο το γήπεδο αυτό στη ρουμανική πρωτεύουσα, στο Βουκουρέστι. Απέναντι στη Στεάουα, η οποία είναι τελευταία, δεν ξέρω αν έχει ελπίδες για κάτι. Για τη δεύτερη θέση ίσως, θα το δούμε αυτό. Πάμε να δούμε λίγο την βαθμολογία, όπως θα δείτε βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση με 10. Σε 10 αγώνες έχουμε 28 βαθμούς και βλέπετε και τους υπόλοιπους εδώ πέρα. Τώρα δεν θα διαβάσω καθέναν, βλέπετε εσείς τη συνολική εικόνα. Στο conference, παρόλα αυτά που βάλα και σήμα εδώ πέρα της UEFA, δεν έχει βγει ακόμα το κανονικό. 13 βαθμούς στην πρώτη θέση με 4 νίκες και 1 ισοπαλία, 16 γκολ υπέρ, 15 γκολ difference, έχουμε φάει μόλις ένα γκολ. Στη δεύτερη θέση η Rapid Viennese με 7, η Λοζάνη με 6 και η Steaua στην τελευταία θέση με 3. Οπότε δεν έχει καμία ελπίδα η Steaua για να πάρει την πρόκριση. Rapid και Λοζάνη παίζουν μεταξύ τους για να δούμε ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση του ομίλου, γιατί την πρώτη την έχουμε κλειδώσει. Οπότε προχωράμε, πάμε να δούμε το ματσάκι με τον Ολυμπιακό τώρα. Λοιπόν, Καλαμάτα Ολυμπιακός στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας και μας δίνουν τεράστιο φαβορί με 1,5 απόδοση για να πάρουμε την νίκη. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό στο συγκεκριμένο save που είμαστε εμείς εδώ τώρα. 3,60 το χ και 5,5 το διπλό. Ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι ο Κρίστιαν Μπούτσι. Δεν είναι ο Πούτσι και ο Πότσι. Είχε κάνει ένας φίλος πάρα πολύ ωραίο αστείο στην προηγούμενη σεζόν. Είναι ο Κρίστιαν Μπούτσι, ο Ιταλός. Διαιτητής είναι ο Κωνσταντίνος ο Κοτσάνης. Γνωστός γενικότερα στην πραγματικότητα και φυσικά το γήπεδο θα είναι γεμάτο, σχεδόν 4.500 καλαματιανοί. Λογικά θα υπάρχουν και γύρω στους 1.500 οπαδούς του Ολυμπιακού, οπότε εντάξει, δεν θα είναι αμυγός ασπρόμαυρο το γήπεδο, θα έχει και λίγο ερυθρόλευκο εννοείται. Θέλουμε την νίκη, πάμε στα αποδυτήρια να ανακοινώσουμε την εντεκάδα και τα λέμε στον αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί σε αυτό το ντέρμπι, το πρώτο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό φέτος. Είμαστε μέσα στον αγώνα, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και πάμε να δούμε λίγο τις ενδεκάδες. Γεύρης κάτω από τα δοκάρια για εμάς. Ολιβέιρα δεξιά, Ματσίμα, Λέβη Φαουστίνο, τα οδίδυμο στην άμυνα. Αριστερά ο Ματέος Ροντρίγκες ως αριστερό μπακ. Τιτουάν Τόμας και Μπρούνο Παζ στη μεσαία γραμμή. Ντεκάρ δεξιά, Βρουσάη αριστερά, Δεκάριο Ντιμιτάρ και στην κορυφή ο Μάρκοβιτς. Για τον Ολυμπιακό τώρα, Αλέιν στον πάγκο, στο τέρμα, συγγνώμη. Εγώ τον λέω Αλέιν, οπότε να το ξέρετε, θα τον λέω Αλέιν. Έλε Αμπντελαούι δεξιά, Μάρκοβιτς και Μπιζόλι. Το δίδυμο στην άμυνα. Ο Μένα θα είναι αριστερά, σαν αριστερός οπισθοφύλακας. Μπρούνο Κώστα και Ρίκεμπερκ στην μεσαία γραμμή. Ο Ρίκεμπερκ είναι εξτρεμάκι, δεν ήξερα ότι παίζει και χαφ. Ο Βαλένσια δεξιά, ο Φορτούνης δεκάρι, ο Ποντένσε αριστερά και ο Καϊσέδο στην κορυφή. Όπως βλέπετε και τους πάγκους εδώ πέρα, έχει και το Σουρλί μέσα και το Σιαμπάνι. Λίγο περίεργος και κακός θα μπορούσα να πω ο πάγκος του Ολυμπιακού. Περίμενα περισσότερα πράγματα. Προφανώς θέλουμε την νίκη, προφανώς θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Μακάρι να μπορέσουμε να κρατήσουμε το αίτητο που έχουμε χτίσει μέχρι τώρα. Και φυσικά, ακόμα και με ένα χ, δεν θα μας χάλαγε. Νομίζω θα ήταν αρκετά θετικό το αποτέλεσμα. Ένα ισόβαλο αποτέλεσμα. Ο Αλάιν τώρα εδώ θα δώσει συνέχεια. Ο Ντεκάρ παίρνει την κεφαλιά. Μάρκοβιτς. Μάρκοβιτς αρκετά μακριά. Δίνει στο Βρουσάη, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Πλασάρει και σκοράρει απέναντι στην ομάδα με την οποία ανδρώθηκε ο Μάριος ο Βρουσάη. 1-0, ανοίγουμε το σκορ με τον Μάριο Βρουσάη, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική χρονιά, έχοντας πετύχει 8 γκολ μέχρι τώρα. Κυρίως έρχεται από τον πάγκο ως αλλαγή του Βρουσάη, του Ισίδωρ, συγγνώμη, του Ισίδωρου, αλλά όταν χρειάστηκε να παίξει αρκετά μάτσος βασικός, 2-0 εδώ πέρα, με
Διέκοψε ο Λόιβι Φαουστίνο 2-0 στο 15ο λεπτό. Πραγματικά, παιδιά, πιο ντέρμπι δεν είναι ντέρμπι. Τώρα στο 15 είμαστε 2-0. Μακάρι να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Μακάρι να μην σταματήσουμε και να δώσουμε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό, γιατί έχει ποιότητα να βγει μπροστά και να μας πιέσει. Αυτό που έλεγα είναι ότι ο Βρουσάη τώρα έχει και ένα χτύπημα, όπως βλέπω εδώ πέρα στο ματς. Ο Βρουσάη είχε χρειαστεί στα προηγούμενα ματς να παίξει αρκετά παιχνίδια ως βασικός, να κουβαλήσει την ομάδα μας. Και αυτό του έδωσε και την ευκαιρία να πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις, βρίσκοντας ρυθμό όσο η Σίντορ ξεκουραζόταν. Γενικά τα μάτς που έχουμε δώσει μέχρι τώρα δεν είναι λίγα, αν σκεφτείς ότι είναι και χειμερινό Μουντιάλ μπροστά μας. Έχουμε δώσει αρκετά μάτς, κυρίως για την Ευρώπη έχουμε δώσει πάρα πολλά. Συγκεκριμένα έχουμε παίξει στο Europa League 2 γύρους, 4 μάτς εκεί πέρα αποκλειστήκαμε στο τελευταίο. Και έχουμε παίξει και άλλα 2 μάτς προκριματικά του Conference, οπότε money 6 μάτς. Στην Ευρώπη και άλλα 6 στους ομίλους του Conference, είναι 12 και 11ο μάτς αυτό για την Ελλάδα, 23 μάτς μέχρι τώρα, 23 μάτς για μήνα Νοέμβρη, 3-0 εδώ πέρα από το Βρουσάη, ο οποίος κάνει προσωπικό πάρτι απέναντι στην ομάδα από την οποία βγήκε από τις ακαδημίες της. 23 μάτς δεν τα λες λίγα, είναι πάρα πολλά μάτς για Νοέμβρη μήνα, δηλαδή μπαίνουμε, κάτσε να σας πω ακριβώς την ημερομηνία, μπαίνουμε Νοέμβρη, είμαστε 29 Οκτώβρη παιδιά. Πάντως το μάτς εδώ πέρα δεν έχουμε και πολλά έτσι, αγωνιστικά να σχολιάσω, διότι μία ομάδα υπάρχει στο γήπεδο, ο Ολυμπιακός δεν έχει κατέβει καθόλου καλά. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω και τις άλλες ομάδες οι οποίες έχουν ένα θεματάκι, και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, λόγω των ότι δεν έχουν δώσει πολλούς αγώνες, υπάρχει μία δυσαρέσκεια από τους φιλάθλους, από τους δημοσιογράφους που διαβάζω εκεί πέρα προς τους προπονητές τους, και με τον Τζάνα βλέπω μια γκρίνια εκεί πέρα. Παραλίγο εδώ πέρα ο Καϊσέδο να ξαναβάλει τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι, στο 51. Αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα λόγω έλλειψης των αγώνων. Δηλαδή έχουν παίξει 10 μάτς ο καθένας τους, οπότε έχει κάνει από 2 και 3 ήττες ο καθένας. Οπότε αυτό 2 και 3 ήττες στα 10 μάτς φαίνεται πολύ άσχημο. Αν έχεις παίξει 15 όπως οι υπόλοιποι, από τη μία θα μπορούσε να έχεις περισσότερες ήττες, από την άλλη όμως θα μπορούσε να έχεις στρώσει και την εικόνα σου. Ολιβέιρα τώρα εδώ πέρα, η σέντρα δεν περνάει. Είναι καλή, ο Μάρκοβιτς θα κάνει το 4-0. Καλώς τα παιδιά. Και παιδιά, όσοι είστε Ολυμπιακοί, και μην παρεξηγηθείτε, δεν έχω κάτι με τον Ολυμπιακό. Και με την ΑΕΚ να παίζα, θα τους έλεγα και τους είχα 4-0. Καλώς τα παιδιά. Και με τον ΠΑΟΚ να παίζα, καλώς τα παιδιά. Και με τον Παναθηναϊκό, καλώς τα παιδιά. Με όλους. Στο συγκεκριμένο save είμαστε μόνο καλαμάτα. Εννοείται. Είμαστε μαύρη θύελα. We are Black Storm, που λένε και στο χωριό μου. Forza Black Storm, που λέει και ο Σωτήρης ο Γεωργούτσος, ο οποίος θα επιστρέψει κάποια στιγμή σε κάποιο επεισόδιο. Εννοείται. Δεν το έχουμε αφήσει. Θα κάνουμε μια συνέντευξη ακόμα για να αναλύσουμε τα δεδομένα σε πιο μετέπειτα χρονιές. Για να δούμε εδώ πέρα, ο Ζωάο Ολιβέιρα ανεβαίνει από τα δεξιά, μπαίνει μέσα στην περιοχή, το σούτ όμως ήταν κακό και νομίζω ότι θα κάνω την πρώτη μου αλλαγή, διότι ο Βρουσάη είναι χτυπημένος από το πρώτο ημίχρονο κιόλας. Θα βάλω τον Δημήτρη Μάνο να παίξει από εκεί πέρα, με το δεξί του πόδι που είναι και το καλό, να συγκλίνει ως εσωτερικός επιθετικός και αυτός απέναντι στην ομάδα που έπαιξε στον Ολυμπιακό, ανήκε στον Ολυμπιακό, ωστόσο δεν ξέρω αν έχει παίξει επίσημο αγώνα. Στην πραγματικότητα ή στο manager, στην πραγματικότητα δεν ξέρω κιόλας να σας πω την αλήθεια. Δεν το έχω αυτή τη στιγμή πρόσφατο. Το πολύ περίεργο είναι ότι ο Ολυμπιακός παίζει με τον Αλέν στο τέρμα. Οκ, καταλαβαίνω ότι ο Σα ίσως πουλήθηκε. Δεν πήρε άλλον. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μάρκοβιτς εδώ πέρα. Απέναντι στον Αλάιν, ο οποίος δηλώνει παρόν και σώζει τον Ολυμπιακό από το 5ο γκολ. Όχι ότι το 4-0 είναι λίγο και μας οδηγεί και στην πρώτη θέση της βαθμολογίας αυτή τη στιγμή, με 5 νομίζω μάτς λιγότερο από τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να είναι 5, 4 είναι σίγουρα, μπορεί να είναι και 5, δεν ξέρω. Λοιπόν, στο 77 έχουμε φτάσει τώρα. Όπα, δείχνει φάση, μην την κόψουμε, κάτσε να τη δούμε. De Carpentry στο corner, η κεφαλιά, δοκάρι. Διώξαν μετά στη συνέχεια οι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά η μπάλα χτύπησε πάνω στον Φορτούνι, ο οποίος ήταν αρκετά άτυχος. Και το γκολ μετράει ως αυτό γκολ του Φορτούνι. Εδώ θα δείτε ότι ο Μάρκοβιτς διώχνει πάνω στο Φορτούνι, ο οποίος βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή. 5-0. Το match είναι τυπικό πλέον. Τα λεπτά που μένουν είναι τυπικά, εννοείται. Δεν θα αλλάξει κάτι. Άντε να βάλει ο Ολυμπιακός κάποιο γκολ της τιμής. Και κάτι τέτοιο, ο Ματέος Ροντρίγκες θα μπορούσε εδώ πέρα να βγει για να ξεκουραστεί λίγο. Να βάλουμε το Λίρατζι. Δεν ξέρω. Βάλει το Λίρατζι να παίξει με το ανάποδο πόδι. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να παίξει προφανώς, αλλά 5-0 το σκορ μας δίνει
τη δυνατότητα να κάνουμε τέτοιες αλλαγές απλά ξεκούρασης. Εξαιρετικό παιχνίδι από την ομάδα μας, εξαιρετική εμφάνιση, ένας εξαιρετικός Βρουσάη ο οποίος το πήρε πάνω του, τον ντόπαρα ψυχολογικά πριν το μάτς, γιατί θα παίζει απέναντι στην ομάδα που άνοικε τα παλιότερα χρόνια και πραγματικά αυτό απέδωσε καρπούς μέσα στο γήπεδο. Ο Μάριος Βρουσάης σκόραρε 2 γκολ. Ήταν εξαιρετική όλη η ομάδα μας. Αμυντικά σταθήκαμε πάρα πολύ καλά απέναντι στον Ολυμπιακό. Το 5-0 τα λέει όλα. Νομίζω ότι δεν ήταν ντέρμπι το συγκεκριμένο μάτς. Πραγματικά, μακάρι στη συνέχεια του πρωταθλήματος να δυναμώσει κι άλλο η ομάδα του Ολυμπιακού και να έχουμε ντέρμπι σίγουρα μέσα στα play-off. Θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα εννοείται. Φέτος δεν το κρύβουμε. Η ομάδα μας κοιτάει και πιο ψηλά από την τρίτη θέση που κατέκτησε πέρσι. Κοιτάει μέχρι και το πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε λοιπόν και ταξιδεύουμε στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι συγκεκριμένα, στη Steaua, στο γήπεδο της Steaua, στο Arena Nacionala, στο οποίο θα παίξουμε απέναντι στην FCSB. Έτσι είναι πλέον το όνομα της Steaua Βουκουρεστίου. Είχε χάσει μια δικαστική μάχη με τον στρατό που δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη λέξη Steaua και κάτι σήμαινε εκεί πέρα στα ρουμανικά και γενικότερα υπάρχει στο ίντερνετ αυτή η ιστορία. Μπορείτε να τη διαβάσετε άμα γράψετε γιατί άλλαξε όνομα η Steaua Βουκουρεστίου, θα σας το βγάλει. Τέλος πάντων, η Steaua η οποία δεν ελπίζει σε κάτι στον όμιλο. Η Rapid Viennese και Λοζάνη παίζουν μεταξύ τους για να μονομαχήσουν για το ποια θα καταλήξει στη δεύτερη θέση και θα πάρει την πρόκριση μαζί με εμάς. Εμείς έχουμε πάρει ήδη την πρώτη θέση. Οπότε θα είναι ένα match αδιάφορο, αλλά φυσικά θέλουμε να το χτυπήσουμε για να κάνουμε το απόλυτο στον όμιλο. Βάσει το αίτητο στον όμιλο, όχι το απόλυτο, γιατί έχουμε κάνει μια ισοβαλία με τη Rapid εκτός έδρας. Οπότε, διαιτητής από ό,τι βλέπω είναι ο Άντονι Τέιλορ. Φαβορεί εμείς είμαστε με ένα 80 το διπλό, 4 ο Άσος και 3 το Χ. Σχεδόν το μισό και παραπάνω θα είναι γεμάτο το γήπεδο, είναι πολύ μεγάλο γήπεδο, 55.000 θέσεων και κάτι ψηλά. Οπότε, πάμε στα ποδητήρια να ανακοινώσουμε την δεκάδα και τα λέμε μάγκες μου στον αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Έτοιμοι πριν ξεκινήσει το match, πάμε να δούμε λίγο εντεκάδες. Μπαλγκραντιάν στο τέρμα για την Steaua, Μπέλου, Κριστέα, Σοηλέδης, Σέντερμπακ για κάποιο λόγο και Παντήρου στην άμυνα. Ο Σουτ, ο Ποπέσκου, ο Βίνια και ο Λάρου στη μεσαία γραμμή και στην κορυφή Γνοχέρε και Τζόρτζ. Για εμάς, Γεύριτς, Λίρατζης, Μπεσό, Φαουστίνο, Ραμόν, Ιατρούδης ως roaming playmaker, Φερνάντες δίπλα του, Λιχάτζη δεξιά, Κωνσταντέλιας με φατσούλα εδώ πέρα του βρήκα και του έβαλα, Ισίδωρ αριστερά ο Ισίδωρος και στην κορυφή ο Πέρες. Αυτό που με προβληματίζει και που μου προκαλεί εντύπωση είναι ότι ο Σοηλέδης παίζει center back. Δεν ξέρω πώς αλλάξει μέσα στο match ο σχηματισμός για το chemistry που λέτε και εσείς οι φιφάκιδες. Για να δούμε εδώ πέρα το corner η ευκαιρία από το Φαουστίνο, ο Μπλαγκαρντεάν μαζεύει Μπαλγκραντιάν. Μαζεύει την μπάλα εύκολα, δεν είχε κάποιο πρόβλημα, η μπάλα πήγε πάνω του, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, το μάτς είναι αδιάφορο για εμάς, βαθμολογικά, αν το θέσουμε έτσι, αλλά φυσικά θέλουμε την νίκη ή την ισοβαλία. Γκολ εδώ πέρα από τον Λιχάτζη. 0-1. Με τον Ισάκ Λιχάτζη να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μαύρης Θύελλας, είναι ιστορική στιγμή για τον Γάλλο δανεικό από την Πόρτο, αν δεν κάνω λάθος, ο Ισάκ Λιχάτζη, ο οποίος είναι δανεικός από την Πόρτο, για να το δούμε. Για να πάμε εδώ, ναι, δανεικός από την Πόρτο είναι. Τον είχαμε και στα save, στο save του Μπάμπι Οτενέ στην Νότιχαμ, δανεικό για μια χρονιά από τη Λίβερπουλ ή μία-δύο χρονιές. Μετά είχε κάνει παπάδες με τη Λίβερπουλ, είναι καλός παίχτης. Γενικότερα, αν τον βρείτε δανεικό, μπορείτε να το χτυπήσετε. Ο Ραμόν θα πετύχει και αυτός το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μαύρης Θύελλας, 0-2 μετά από εξαιρετική σέντρα του Λίρατζη, ο οποίος παιδιά κλήθηκε και στην εθνική ομάδα. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για φιλικά ή και για παγκόσμιο κύπελο. Αυτό θα το δούμε φυσικά στο επόμενο επεισόδιο που θα έχει τελειώσει και το παγκόσμιο κύπελο και θα δούμε ποιος το πήρε και πώς πήγαν τα πράγματα εκεί πέρα. Θα ενημερωθείτε για αυτά κανονικότατα. Στο επόμενο επεισόδιο για το παγκόσμιο κύπελο το χειμερινό του 22. Εδώ πέρα κλέβει την μπάλα. Κλέβουν την μπάλα οι Ρουμάνοι για τη Steaua. Γνοχώρε δίνει στον σουτ. Μακάρι να μην κάνει σουτ εκεί πέρα. Ο Ιατρούδης έχει βοηθήσει πάρα πολύ και χαίρομαι που το παρατήρησατε κάτω στα σχόλια και μου λέτε ότι ανεβαίνει αρκετά. Βέβαια τώρα γύρισε ο Ντιμητάρο, οπότε παίρνει λιγότερα μάτσο ο Ιατρούδης. Αλλά γενικά όντως φέτος βοηθάει πολύ περισσότερο από τις προηγούμενες χρονιές ο Γιάννης ο Ιατρούδης. Τον πιστεύω γενικότερα, δεν είναι κακός παίχτης. Θα μείνει και άλλα χρόνια λογικά στο ρόστερ μας, εκτός και αν βρούμε καλύτερο Έλληνα. Οπότε ναι, γιατί όχι, είναι αρκετά καλός και παίζει αρκετά ματσάκια. Στην Ευρώπη καταρχήν ο Ντιμητάρ δεν είναι δηλωμένος και
λογικά θα δηλωθεί όμως στη συνέχεια. Γιατί αν δεν δηλωθεί θα φάμε γκρίνια. Πολύ μεγάλη γκρίνια από τον Δημητάρ. Οπότε δεν το θέλουμε αυτό. 0-2 στο ημίχρονο, εξαιρετική εμφάνιση. 131 είναι η εκδρομή, οι καλαματιανοί που έχουν έρθει το Βουκουρέστι. Πολύ ωραία πόλη, παιδιά, το Βουκουρέστι, να ξέρετε. Δεν έχω πάει, αλλά μου έχουν μιλήσει με τα καλύτερα λόγια γνωστοί μου που έχουν βρεθεί εκεί πέρα. Γενικότερα, οι πόλεις που βρέχονται από το Δούναβι είναι εξαιρετικές, το ξέρετε αυτό. Βουκουρέστι, Βιέννη, Βουδαπέστη και Βελιγράδι είναι επίσης ωραίο. Η Ατρούδης τώρα εδώ πέρα, ο Ισίδωρο θα κάνει το σουτ 0-3 από τον Ισίδωρο της καρδιάς μας. Ο Ισίδωρος, παιδιά, πρέπει, όπως είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο, να πολιτογραφηθεί Έλληνας. Το παιδί έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ιστορία της Μαύρης Θύελλας μέχρι τώρα. Αυτά τα τρίτος χρόνος είναι που παίζει δανεικός στην ομάδα μας. Πρέπει να είναι τρίτος χρόνος. Είναι δεύτερος χρόνος. Πέρσι ήταν εξαιρετικότατος στην πρώτη μας χρονιά στην Super League. Και φέτος φυσικά κάνει εξαιρετικά μάτς, μιας και είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 12 ή 13 τέρματα. Ο Λίρατζης τώρα εδώ πέρα, η σέντρα του δεν ήταν καλή, δεν πέρασε και ο Ποπέσκου θα βγάλει τη Στεάουα στην κόντρα, αλλά ο Μπεσό εκεί πέρα πολύ έμπειρος δεν είναι, γιατί είναι πιτσίρικας, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή η θέση που πήρε μέσα στο γήπεδο. Λίρατζης τώρα από τα δεξιά ανεβαίνει, έχει χώρο. Λίρατζης θα βγάλει τη σέντρα, είναι εξαιρετική. Γκολ από τον Κρίστιαν Πέρεζ, ο οποίος και αυτός μας έχει βγει αρκετά. Έχει 6 γκολ μέχρι τώρα, είναι το έκτο του γκολ αυτό. 0-4 μέσα στο Βουκουρέστι. Η κεφαλιά του Πέρεζ ήταν εξαιρετική, όπως και η σέντρα του Λίρατζη εδώ πέρα ήταν εξαιρετική. Ο τερματοφύλακας είχε κακή θέση, διότι ήταν πολύ μέσα στο τέρμα, οπότε απέκρουσε και η μπάλα από το πλάι, έτσι όπως την πέταξε, χτύπησε το δοκάρι και μπήκε γκολ. Ήταν πολύ μέσα ο τερματοφύλακας. Σε κακό βράδυ ο Μπλαγκαρντεάν, όπως τον λένε αυτόν. Ο Φερνάντες, εξαιρετική πάσα στον Κωνσταντέλια, ο οποίος θα πετύχει το τρίτο του γκολ με τη φανέλα της Μαύρης Θύελλας. Ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας θα πετύχει το τρίτο του γκολ. Παιδιά, η πάσα του Φερνάντες είναι όλα τα λεφτά. Εδώ πέρα, κοιτάξτε, ο Κωνσταντέλιας από αριστερό εξτρέμ πως έρχεται και κόβει προς τα μέσα να γίνει ακριβώς φορ, δεν παίζει. Αριστερό εξτρέμ, ενώ είχε μείνει εκεί πέρα από την προηγούμενη φάση. Τρομερή εμφάνιση, παιδιά, μέχρι τώρα στο 65, το 0-5 μέσα στο Βουκουρέστι. Κωνσταντέλιας έχει την ευκαιρία, ζυγίζει το σουτ μετά από εκεί πέρα που σύγκλινε η αντιφέρει στο δεξί του. Αλλά στα χέρια του Μπλαγκαρντεάν. Μπεσό τώρα, θα κάνουμε το build-up από την άμυνα. Δεν, όχι αυτό που φαντάζεστε και ξέρετε το build-up από την άμυνα που έκανε ο Καρντόζο. Η Σίντορ τώρα, για να δούμε, πολύ ωραία πάσα στον Πέρεζ. Τι έχασε, παιδιά, ο Πέρεζ. Απίστευτη ευκαιρία, θα μπορούσε να είχαμε κάνει το 0-6 εδώ πέρα και πραγματικά δεν ξέρω ποιο να βγάλω, παιδιά, είναι όλοι εξαιρετικοί. Θα βγάλω ίσως τους πιο κουρασμένους τώρα. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκουράσουμε λίγο τον Ραμόν για να έρθει ο Ροντρίγκο Φερνάντες εδώ πέρα να παίξει αριστερά. Οπότε θα βγει ο Ραμόν για να μπει ο Μπρούνο Παζ στη θέση του. Και θα μπορούσε να βγει και ο Κωνσταντέλιας για να περάσει ότι του Αν Τόμας σαν δεκάρι, όχι, θα περάσει ο Ιατρούδης δεκάρι και θα πάει ο Τόμας στη θέση του εκεί πέρα σαν ελεύθερος οργανωτής. Τιτουάν Τόμας. Λίρατζης τώρα, Ιατρούδης δεν πέρασε, η πάσα έδωσε, δεν πέρασε η σέντρα, δεν το επιχείρησε. Λίρατζης, Τιτουάν Τόμας, Μπρούνο Παζ έχει χώρο από τα αριστερά στον Φερνάντες, δεν έχει πάρα πολύ καλή σέντρα ο Φερνάντες. Θα συγκλίνει, θα μπει μέσα στην περιοχή, τώρα θα βγάλει τη σέντρα και οι Ρουμάνοι διώχνουν σε κόρνερ, το οποίο θα εκτελέσει, νομίζω ότι είναι ο Ισίντορ. Καλή ο κόρνερ στο πρώτο δοκάρι και προς το κέντρο της άμυνας. Εδώ πέρα ο Ισίντορ έχει ένα μαρκάρισμα και ο διαιτητής μιλάει με το VAR και δίνει πέναλτι. Πέναλτι από τον Μπέλου, το οποίο θα το εκτελέσει ο Ισίντορ. Απέναντι στον Μπλαγκαρντεάν, 0-6, ο Wilson Ισίντορ θα πετύχει το 13ο του γκολ με τη φετινή χρονιά και σέρνει το χορό. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας μας και νομίζω ότι πρέπει να είναι και πολύ ψηλά στο conference μέχρι τώρα πάντως. Τραγική η εμφάνιση πάντως της Στεάουα. Για να δούμε εδώ πέρα τον Ισίντορ, ο Φαουστίνο, η κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια. Και νομίζω ότι κερδίζουμε ένα corner εδώ πέρα στο 86. Ο Ισίντορ θα το εκτελέσει στην καρδιά της άμυνας. 0-7 από τον Κριστιαν Πέρεζ. 41 σούτ έχουμε κάνει, έχει κάνει μόλις ένα η Στεάουα. Το manager, παιδιά, μετά το update έχει στρώσει πάρα πολύ. Η match engine
τουλάχιστον σε μένα έχει στρωθεί εξαιρετικά πολύ καλά και το σύστημα με το οποίο παίζω αποδίδει καρπούς σε πολλά save, παιδιά, ταυτόχρονα. Οπότε θα το έχω κάτω στην περιγραφή, αν θέλετε μπορείτε να το δοκιμάσετε. Δεν είναι δικό μου, είναι σχεδόν δικό μου. Το έψαξα, το βρήκα μέσα στα βαθιά φόρουμ του FMView από έναν σερβοκροάτη που το έχει ανεβάσει, δεν είχε δεχτεί καν να το δοκιμάσουν, όπως το κάνει το FMView και τα δοκιμάζει. Το πήρα εγώ, άλλαξα λίγα πραγματάκια και σας το δίνω να το κατεβάσετε άμα θέλετε από κάτω το συγκεκριμένο. Είναι σχεδόν πάνω στην ίδια λογική που παίζω εγώ, δεν έχει πολλές αλλαγές. Έχει το RPM που δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ και το δοκίμασα φέτος πρώτη φορά. Και οι οδηγίες είναι ξεκάθαρα οι οδηγίες που δίνω εγώ στα save μου. Οπότε μοιάζει πάρα πολύ και με το Ultimate και με το Very Attack και με το Attacking και με το Counter. Πιο πολύ με το Ultimate μοιάζει ωστόσο. Αυτό το έχω ονομάσει New Ultimate, δεν το έχω σκεφτεί κάποιο καλύτερο όνομα, να πω την αλήθεια. Θα κάνουμε την αλλαγή να βγάλουμε τον Isidor εδώ πέρα, να βάλουμε τον 15-3, ο οποίος θα παίξει από τα αριστερά. Τι πόδι έχει, για να δούμε. Κακό αριστερό. Ο Λιχάτζη και αυτός έχει κακό αριστερό, δεν πειράζει, θα το βάλουμε με Winger να παίξει τον 15-3. Τελευταία λεπτά είναι τυπικά έτσι, κι αλλιώς πάρετε και έναν έπαινο 0-7. Νομίζω ότι αύριο θα μας γράφουν όλα τα πρωτοσέλιδα των ευρωπαϊκών αθλητικών εφημερίδων, διότι ήρθαμε μέσα στη Στιάουα και κάναμε παρέλαση πραγματικά μέσα στο Βουκουρέστι. 0-7, τρομερή εμφάνιση από τον Isidor, τρομερή εμφάνιση από τον Κρίστιαν Πέρεζ, ο οποίος ήταν πραγματικός killer, αλλά νομίζω ότι για μένα ο καλύτερος παίκτης του αγώνα ήταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος όσο έπαιξε ήταν εξαιρετικότατος και βρισκόταν σε κάθε φάση. 0-7 μέσα στο Βουκουρέστι λοιπόν. Εύκολα πρώτη θέση. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η βαθμολογία του ομίλου. Πρώτη θέση για εμάς με 16 βαθμούς, μόλις μια ισοπαλία. Βάλαμε 23 γκολ και δεχτήκαμε μόλις ένα από τη Rapid Viennis στην πρεμιέρα. Στη δεύτερη θέση η Rapid Viennis με 10 βαθμούς, στους 6 η Λοζάνη και στους 3 η Στεάουα. Εδώ πέρα βλέπετε και τη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Δεν θα την διαβάσω μία προς μία τις ομάδες. Με ρωτήσατε τι κάνουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ, όπως βλέπετε, πέρασε στην επόμενη φάση του Conference. Στην ισοβαθμία με τη Λάτσιο, έμεινε έξω η Cork City και η Χάπολ Μπερσεβά, η οποία δεν μάζεψε ούτε βαθμό και σκόραρε μόλις ένα γκολ. Άλλες ελληνικές ομάδες, η ΑΕΚ από τον όμιλό της με Maribor, Mladá Boleslav και Vaslant Beveren, πέρασε ως πρώτη με 14 βαθμούς και χωρίς να χάσει καν. Και αν πάμε στο Europa League να δούμε αν υπάρχει ο Ολυμπιακός εδώ πέρα, δεν βλέπω κάτι. Και στο Champions League να δούμε αν υπάρχει εκεί τουλάχιστον ο Ολυμπιακός, ο οποίος έμεινε εκτός γενικότερα. Για κάτσε να μπω μια μέσα στον Ολυμπιακό. Να δούμε μαζί παρέα εδώ πέρα τώρα. Όχι, είναι στο Europa League το Group F. Δεν τον είδα πριν, λάθος μου. Πέρασε και αυτό στην επόμενη φάση με 9 βαθμούς. Πρώτη Σεβίλη, τρίτη Trabzonspor με 6 και η Dinamo του Ζάγκρεπ με 3 βαθμούς στην τελευταία θέση. Οπότε όλες οι ελληνικές ομάδες συνεχίζουν και το Φλεβάρι στην Ευρώπη. Λοιπόν, επειδή η κλήρωση όπως θα δείτε και εδώ πέρα θα πραγματοποιηθεί πάρα πολύ αργά. Και επειδή δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το γράψω, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο γιατί πρέπει να το μοντάρω κιόλας, θα πραγματοποιηθεί 12-12 η κλήρωση για τον επόμενο γύρο. Θα μάθουμε τον αντίπαλό μας έκπληξη στο επόμενο επεισόδιο. Εκτός και αν θέλετε να το ανεβάσω τον αντίπαλό μας εδώ πέρα στο community tab, στο Instagram, στο Facebook κτλ. Να ενημερωθείτε κανονικότατα. Μπορώ να το κάνω και αυτό. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν το θέλετε. Για την επόμενη φορά, να σας πω την αλήθεια: έχουμε το ματσάκι εδώ πέρα με την ΑΕΚ και έχουμε και κληρωθεί στο κύπελο. Είμαι Ατρόμητο, είμαι Απόλλωνα. Θα μπορούσαμε, αν θέλετε, να δούμε το μάτς με την ΑΕΚ στο επόμενο επεισόδιο και ένα από τα δύο μάτς του κυπέλου. Λογικά, εννοώ είτε το εντός είτε το εκτός, ή μπορούμε να παρακάψουμε τελείως την ΑΕΚ, αν θέλετε, γιατί την έχουμε δει ήδη μια φορά φέτος. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, την έχουμε δει. Να δούμε τα δύο ματσάκια του κυπέλου. Μπορούμε να δούμε κύπελο στο επόμενο επεισόδιο. Δεν θα μας χάλαγε. Νομίζω ότι θα σας αρέσει και εσάς. Γράψτε μου όμως κάτω στα σχόλια αν όντως το θέλετε αυτό. Αν όχι, διαλέξτε ποιο από αυτά εδώ τα μάτς θέλετε. Τα δύο μάτς με τον Ατρόμητο είναι του Λεβαδιακού, της Λάρισας και του Παναθηναϊκού. Διαλέξτε εσείς τα μάτς ή πείτε μου αν θέλετε να δούμε τα ματσάκια του κυπέλου απέναντι στον Ατρόμητο ή τον Απόλλωνας Μήνης, όποιος από τους δύο περάσει για τον έκτο γύρο του κυπέλου. Εμείς κάπου εδώ το επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, αφήστε ένα like γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Τσεκάρετε κάτω στην περιγραφή τα social media του καναλιού, εννοείται. Ελάτε στο Instagram για να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για οτιδήποτε σημαίνει στο κανάλι. Ελάτε να μεγαλώσει εκεί πέρα η παρέα γιατί. Κατά καιρούς κάνω και τις κληροσούλες για κλειδάκια και δωράκια και τέτοια και εκεί πέρα. Οπότε, αν έχετε Instagram, είναι ένα κλικ
δεν σας κοστίζει κάτι, ένα follow. Και φυσικά στο Discord όπου είμαστε 550, κοντεύουμε 600 άτομα παρέα για οτιδήποτε απορία έχετε για το παιχνίδι, οτιδήποτε κουβέντα θέλετε να κάνετε για το παιχνίδι, γνώμες κτλ. Π.χ. στέλνετε ένα παίχτη, αυτός παιδιά σας αρέσει, μου προτείνετε κάποιον άλλον κτλ. Και φυσικά κουβεντούλα για όλα τα θέματα που απασχολούν τη ζωή μας. Είτε είναι μπάλα, είτε είναι μουσική, είτε είναι ταινίες, είτε είναι σειρές, είτε είναι οτιδήποτε, είναι χαβαλές. Όλα εκεί πέρα στο Discord εννοείται. Μία παρέα, όλοι μαζί, για να κουβεντιάζουμε και να περνάμε όμορφα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Ήμουν ο Άλεξ Μόρακ και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας από μένα.